γκράφιτι, μπάζα, σπασμένα μάρμαρα. Εικόνες λαιλασίας και απομεινάρια καταστροφής. Αυτή είναι η όψη που έχει σήμερα το σπίτι του ξακουστού Έλληνα γκαλερίστα Αλέξανδρου Ιόλα. Η άλλοτε πλούσια σε αισθητική και χρηματική αξία οικία ήταν πάντα φιλόξενη για τα γέλια και την καλοπέραση του ελληνικού αφανγκατέ. Δυστυχώς, μετά το θάνατο του Ιόλα, η έπαυλη αφέθηκε έρμεο της τύχης της σε χέρια βανδάλων, ληστών και απολύτιστων. Το κτίριο ξεκίνησε ιστορικά να το ξεκίνησε περίπου γύρω στο 1955-56 να το φτιάξει. Γύρω στο 78-80 το έχει γίνει όλο αυτό που έγινε, γύρω σε περίπου 1600 τετραγωνικά, υπόγειο, ισόγειο, πρώτος όροφος. Είδατε τη μεγάλη αίθουσα που γίνονταν οι δεξιώσεις, οι χωροεσπερίδες κλπ. Τώρα ο Ιόλας ήθελε να το δώσει, να το χαρίσει στο κράτος. Είχε γίνει ένα μπέρδεμα τότε με τη Μελίνας Μερκούρη. Δεν το δέχτηκε το κράτος, γιατί γράφτηκαν κάτι άρθρα σε κάποιες εφημερίδες τότε, γιατί να πάρουμε από το θρύλο Ιόλα κλπ. Και αυτά. Και δυστυχώς έμεινε έτσι. Αν το είχε δεχτεί το Υπουργείο, πιθανόν θα είχαν μείνει και θησαυροί μέσα, οι οποίοι οι περισσότεροι εκλάπησαν ή καταστράφησαν. Πρόσφατα, το Υπουργείο Πολιτισμού άνοιξε το δρόμο στο Δήμο Αγίας Παρασκευής για την ανακαίνιση και μετατροπή της περίφημης οικίας Ιόλα σε χώρο πολιτισμού. Μετά από πολλά χρόνια, ο Δήμος το αγόρασε πριν 3 χρόνια και θα γίνει πολιτιστικό κέντρο, μουσείο, πες το όπως θέλετε. Πάντως, πολιτιστικό κέντρο, το οποίο θα είναι ένα τοπόσιμο βέβαια, αλλά θα είναι και παγκοσμίας εμβέλειας. Στα χρόνια της εγκατάλειψης, το σπίτι του Ιόλα συνδέθηκε με θρύλους και ιστορίες φαντασμάτων. Αυτά δεν τα πιστεύω, τους θρύλους. Οι θρύλοι είναι για τους αμαθείς ή μη μαθείς. Έτσι, τώρα αυτά τα λένε, εντάξει, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Άμα ήταν τώρα να έρθουμε τη νύχτα, 12 η ώρα τη νύχτα, άμα θέλετε, απόψε, που βγαίνουν τα φαντάσματα, να δούμε, θα βρούμε κανένα απόψε.